Τι φτιάχνει η Ανατολίτσα? Βρε καλέ σαν τα παιδιά. Καλέ, τι όμορφο κοριτσάκι είσαι. Ευχαριστώ. Τι έχει κάνει, Δανάη, σήμερα στο make-up σου? Έχω κάνει μόνο πορτοκαλί σκιά, μία σκιά. Έτσι για εύκολο και γρήγορο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι με το eyeliner μου το κάνω πιο συχνά. Έχω κάνει τα μαλλιά μου λίγο μπουκλίτσες και τσαχπινιά εδώ το κουτσιδάκι. Φοράω nude crayon. Ωραία. Και για πες μας για το outfit of the day σήμερα. Λοιπόν, εννοείται ότι από κάτω στην περιγραφή θα τα βρείτε όλα, αλλά έχω weekday μπλούζα, γιατί αγαπάμε weekday, Δημήτρη. Ναι, φοράω και εγώ. Του μάθα το weekday. Παντελόνι American Eagle, κάλτσες και παπούτσια Nike. Είναι τα καινούργια μου παπούτσια και δεν τα έχω βγάλει ακόμα προς τα έξω. In the summer we were lovers, with the flame our hearts would burn, a flame the autumn would smother, and leave this heart to yearn forever. Στα τρίποδα, βλό κάνουμε. Το δω για τον Κονίλιο, γιατί θέλει να κάνει πεντακάμερα. Πεντακάμερα, yeah. Why? Γιατί είδε τη συνέντευξη της Όπρα, του... Και της Μέγκαν και του Χαρή. Αυτού. Είμαστε η Μέγκαν και ο Χαρή. Και του λέω, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και ο Κονίλιο είναι η Όπρα. Η Όπρα, ναι. Αυτοί είναι σαφρά άνθρωποι. Ωραία, τελείωνε τώρα όμως να φύγουμε. Μπορείς να πάρεις αυτή τη τσαντουλά. Όχι. Πω, πόσα πράγματα. Αυτός ποιος φακός είναι? Ο καινούργιος. Α, βέβαια. Ρε, κάτσε να τον βάλω μέσα, γιατί τώρα δεν θα μπορώ να κουνηθώ. Δημητράκη. Είναι βολική η κάμερα. Για vlogging. Ιδανική για vlogging. Γεια σου, Τσιλάκι, τα λέμε μετά. Έβαλα και το μικρό στην κουζίνα. Τα τάισα κιόλας για να μην πεινάσουν μετά. Έχω ανάψει φως. Και είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε. Θα πάμε πρώτα να κάνουμε ένα rapid test. Και μετά... Έχουν βγει τα αποτελέσματα του Κονίλο. Ναι, αρνητικά και του γοητού του. Οκ. Από το κομπλέ. Προσέχουμε για να έχουμε. Και να μην πάθουμε τίποτα χειρότερα μέχρι να κάνουμε όλα τα εμβολιάκια μας. Αυτά. Είσαι έτοιμος να φύγουμε όμως? Ωραία που φάμε. Ποιος το έχει πάρει? Εγώ μόνος μου το πήρα. Είσαι από πάνω έως κάτω ντυμένος από άλλους. Τι από άλλους? Εγώ σου τα πήρα αυτά. Ναι. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και ο Άγγελος σου πήρε αυτό. Τίποτα. Δεν ξέρεις να ντύνεσαι. Εδώ που έχουμε έρθει για rapid test, δεν έχει πουθενά, πουθενά να παρκάρεις. Jesus fucking Christ, τι γίνεται σε αυτή την περιοχή? Δεν ξέρω καν που είμαστε, νέο κόσμο είμαστε. Ναι, είμαστε νέο κόσμο. Και πραγματικά έχουμε κάνει 300 κύκλους, οπότε τι κάναμε? Δίπλο παρκάραμε, που έχει πάρα πολλούς δίπλο παρκαρισμένους. Εγώ είμαι εδώ μέσα, θα πάει πρώτο ο Δημήτρης και μετά θα αλλάξουμε θέση, ώστε να μην ενοχλήσουμε και κανέναν. Αυτά. Τώρα βέβαια η ώρα περνάει γάματα. Έχει πάει 5 παρά 20 και 5 ώρα είπαμε να είμαστε στον Κονίλο και μέχρι να βγει και το τεστ θα πάρει λίγη ώρα, οπότε θα το πούμε ότι θα καθυστερήσουμε λίγο. Μπορεί να πεταχθούμε μέχρι το love and roll που θέλω. Μπορεί. Θα δούμε. Οπότε τώρα πήγε πρώτος ο Δημήτρης για το τεστ, μετά πάω εγώ. Ωραία, πίσω καλά. Έξω καλά η γλώσσα. Έξω καλά, έξω καλά. Κάνε μου α για να ανοίξω ο λαιμός. Έχει. Εντάξει. Ναι, ναι. Κομπά. Ωραία, και τώρα μη τούλα πίσω. Άλλο ένα λίγο υπομονή, άλλο ένα. Τέλος, 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 τέλος. Αυτό ήταν. Καταλαβαίνω και εγώ το κάνω 2 φορές την εβδομάδα, έχουμε πάθει ειρηνίτιδες. 2 φορές την εβδομάδα. Ναι, αναγκαστικά το λόγο δεν γίνεται. Δεν φαίνεται να δάκρυσε.
god. Πώς ήτανε? Απέσιο. Πνίγεσαι ρε με αυτή τη βλακία, ναι, και στο λαιμό και μετά στη μύτη. Πάμε love and roll. Γιατί είναι κοντά. Και τι να κάνουμε. Όχι, σκουπίδια εδώ. Σκουπίδια. Τι γίνεται, την κουτσομπολεύω έτσι. Αχ, τι ωραία θέα, τι ωραία θέα. Όλα καλά, με πήραν και τώρα, εδώ πρέπει να κάτσουμε τέλεια. Με πήραν και τώρα τηλέφωνο να μας πει ότι είμαστε και δύο αρνητικοί. Κομπλέ. Πού, πώς βγαίνουμε, παιδιά. Τέλεια. So pretty. Πεθαίνω. Εντάξει, τα έχω δει εγώ από το Instagram και τα λοιπά. Αλλά είναι διαφορετικό να έρχεσαι. Τέλος πάντων, φτάθηκε εδώ ο Γιώργος να μιλήσουμε για δουλειά. Γιατί γι' αυτό ήρθαμε και επί ευκαιρίες να φάμε και κάτι. Ωραία, πω πω, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Να σου πω κάτι. Πάω να αλλάξω καριέρα. Θα γίνω τατουατζού και θα έχουμε... Ναι. Και θα πιάσω δουλειά εδώ. Οκ. Okay. Υπέροχα. Κοίτα εδώ που είναι η Ακρόπολη. Φτάσαμε στο στούντιο του Στέλιου. Εδώ είναι τα παιδιά, ετοιμάζονται. Παρήγγειλες. Ναι, παρήγγειλα. Γεια σας παιδιά, κοινάμε νέο Chronicle Talks. Πότε θα βγει αυτό το vlog? Δεν ξέρω. Εσένα πώς θα βγει? Εμένα θα βγει σε 5-6 μέρες από τώρα. Α, εντάξει, το δικό σου βγει πρώτο. Άρα έχει ανέβει ήδη, μπορείτε να κάνετε... Πήγα να πω swipe. Κάντε swipe. Swipe από το βίντεο. Μικρόφωνο τα roadcaster. Ναι. Ρε παιδάκι μου, μιλάμε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ πως με έχει. Μου έχει το μικρόφωνο εδώ πέρα, στα τέτοια μου. Μια ζωή γκρινιάζεις, αλλά θα αποτέλεσμα που θα μικροποιήσεις. Εζήκη συνδρομητές τα λένε αυτό, την γκρινιάζω. Μα κανάς άλλος. Όλοι οι άλλοι με θεωρούν ήρεμο παιδί. Από κοντά να δείτε πώς. Από κοντά να δείτε πώς είναι. Α, ρωτήσουμε εδώ το παιδί. Πώς, yeah. Πώς με, τι με θεωρείς. Ξέρει δύο λεπτά. Δεν σε ξέρω ακόμα, αλλά η Δανάη επίσης λέει στα vlogs ότι είσαι γκρινιάζεις. Μαλακία, βλέπει τα βίντεο. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον που δεν μας βλέπει. Εντάξει, είναι μικρός ρε. Εντάξει, δεν με δάγκωσε για να πονέσω, αλλά... Ρίζουνε τα σκυλιά τους κακούς ανθρώπους. Έλα ρε, ξεκόλα. Πώς είναι με τα δύο σκυλιά? Χαοτική είναι η ζωή μας, γιατί είμαστε στη φάση που τώρα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε να τα κάνει έξω την ανάγκη του. Δεν το έχει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, οπότε είμαστε με το άζαξ στο χέρι και χαρτί κουζίνας όλη μέρα. Έχει πάει 12 και βλέπω Frenemies και ταυτόχρονα διαλέγω πόστερ και κορνίζες από το Ντεσένιο για το υπνοδωμάτιο, γιατί θα του φτιάξω το υπνοδωμάτιο. Και να πάρεις και τη μητέρα μου, είπαμε. Ναι, είπαμε να κάνουμε και δώρα στις και... μητέρες μας. Λοιπόν, τους έχουμε στείλει να διαλέξουν κορνίζες και θα μπούμε μετά μέσα και εγώ θα μαντέψω
Και διάλεξε μητέρα της Δανάης, που θα είναι κάτι σίγουρα με quote. Όπου με quote, πιστεύεις τη μαμά μου, ναι. Θα διάλεγε. Ναι, τίποτα. Θα διάλεγε quote, believe in yourself, you have your inner power. Όχι, καλά, όχι, θα δω, δεν θα την πω. Ξέρεις. Κάτι τέτοιο. Και εσύ τι πιστεύεις ότι θα είναι. Τη το... μαμά σου, ότι θα διαλέξει η μαμά σου. Ναι. Αυτές τις κοπέλες που είναι σαν μπαλερίνες με αέρινα φορέματα ή κανένα σανέλ αρώμα. Ξέρεις που έχουν φωτογραφία. Πιστεύω ότι θα είναι αυτά. Θα ήθελα ιδανικά να πάρω και καινούριο κρεβάτι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το κρεβάτι που έχουμε και οπωσδήποτε καινούριο στρώμα, αλλά πρέπει να δω λίγο το budget μας, γιατί είχατε δει το προηγούμενο vlog με τα ψώνια του Δημήτρη, τα αυθόρμητα, εντάξει, όχι την ψώνισα κι εγώ, απλά όχι στην ίδια τιμή. Οπότε ιδανικά θα ήθελα όλο να ανακαινήσω το υπνοδωμάτιο και θέλω να το κάνω έτσι χρωματιστό, funky. Ξέφυγα από τα πιο σοβαρά, γιατί έλεγα πάντα ότι θέλω το δωμάτιο να το κάνω σκούρο πράσινο ή κανένα μπορντό. Νομίζω τώρα δεν θέλω τίποτα σκούρο. Θέλω να είναι όλα φωτεινά, όλα χρωματιστά. Γιατί από τότε που φοράω πιο έντονα και χρωματιστά ρούχα, πραγματικά με επηρεάζει στη διάθεση. Οπότε θέλω να κάνω το ίδιο με το υπνοδωμάτιο. Ακόμα πιο αδυνατικά θα ήθελα τα πιτσαρία, αλλά δεν θα μας αφήσει ο σπίτι ο νοικοκύρης, νομίζω. Υπάρχουν και τα πιτσαρία σε αυτοκόλλητα, αλλά δεν θέλω να μπλέξουμε αυτά. Θα ήθελα. Πώς πήραμε για το στούντιο, μια τέτοια αντίστοιχη. Πρέπει να ετοιμαστώ για το Celebrity Science στην Τεχνόπολης. Και δεν ξέρω τι να φορέσω. Μακιάς ξέρω ότι θα κάνω κάτι απλό, δεν θέλω πολύ πράγμα τώρα. Αλλά ρούχα, θα κάνει κρύο εκεί πέρα, θα κάνει ζέστη. Θα είμαι casual, θα είμαι... Ιδανικά, ήθελα να βάλω ένα φόρμα, μισό να στρώψω. Ήθελα να βάλω αυτό, που είναι έτσι με φρουφρού από κάτω, μπροστά είναι λίγο πιο κοντά από ό,τι πίσω που είναι πιο μακρύ, δεν είναι στη μέση, έχει παφμαν, έτσι μεγάλα μανίκια, λαιμόκοψη, το οποίο είναι τέλειο και είναι και καινούριο και δεν το έχω φορέσει. Μα αθλητικά θα το έβαζα, δεν θα πήγαινε υπερπαραγωγή το λες. Και μετά βλέπω τις προηγούμενες καλεσμένες από άλλες χρονιές και είναι όλα casual. Ειδικά η Μέρη ήταν σε φάση ένα φουτεράκι, ένα τζινάκι, νομίζω ήταν και άβαφη και λέω... Είναι πιο casual το event, δεν ήξερα τι είδους event είναι. Οπότε μάλλον, κάτσε να το πάω από το ξανά για πλήσιμο, να βάλω αυτό που και αυτό είναι καινούριο. Είναι γλυκούλι με ένα τζιν, για να δω. Ίσως πρέπει να ντυθώ πρώτα για να σιγουρευτώ ότι μου αρέσει το outfit, ώστε να κάνω για το κατάλληλο μαλλί και μακιγιάζ. Τι παντελόνι να έβαζα από κάτω. Γενικά μου αρέσει να συνδυάζω άκυρο στυλ, αλλά αυτό παρά είναι. Είναι άλλη χρωματική χρωματικός τονισμός. Έχω και αυτή τη φούστα, αλλά νομίζω δεν ταιριάζουν στο στυλ. Στα χρώματα ταιριάζουν. Πρέπει να τα δοκιμάσω όλα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μου κάνει τώρα φούστα, γιατί μόλις έφερα και έσκασα. Κάτσε να τη δοκιμάσω γιατί η τζάμπα που λέμε από τώρα. Δεν μ' αρέσει. Ενδιαφέρον, μην κάνω και τα μάτια μου. Πρέπει να σιδερώσω όμως το πουκάμισο οπωσδήποτε. Θέλει και μια ζώνη. I kinda like it. Επιτυχία! Εύκολο, γρήγορο. Πάμε να βαφτούμε. Ρόλα, είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Και τότε τι κάνεις σαν τόση ώρα? Τι κάνω? Σε περιμένω. Γεια σας εδώ. Δεν γίνεται τώρα, Δημήτρη. Θα με δεις όταν θα είμαι έτοιμη. Παιδιά, γκάζι, Σάββατο βράδυ. Πω. Δεν με έβρε δανά όλα. Θα κάνουμε το τεστ. Βάλανε μόνο σε μένα το χιλόφωνο και νιώθω σαν την Britney Spears.
Άνοση. Κα. Λα. Λαφί. Όχι. Λαφί. Ρίχνεις κάτι κάτω. Φαρίκτα. Μπράβο. Επίσης, κέρδισε η ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κι με το μάντεψε ήταν ακριβώς σαν τους friends με τον Τζόι. Αλλά ακριβώς το ίδιο. Σ' άρεσε πώς ήμασταν. Πάρα πολύ ωραίες. Η ομάδα μου. Από το πλάνο σου. Ήταν η καλύτερη συμπαίκτρια που θα μπορούσα να ζητήσω. Κυριολεκτικά. Και η καλύτερη αντίπαλη. Πώς τα καταφέρατε και χάσατε. Προσπαθήσατε να χάσετε. Εγώ φταίω με τον Γαλιλαίο. Δεν προσπάθησα καθόλου. Και τις παιχνίδες. Όχι, έχουμε καλός άνθρωπος. Από την καλοσύνη μου έχασα. Και εσύ, δηλαδή εσύ δεν ήξερες. Νέο Τζέο, ξέρω εγώ, Nintendo, Super Nintendo. Εντάξει, τα ήξερα μωρέ, αλλά πρέπει να σου έρθουν κιόλας εκείνη τη στιγμή. Όταν είσαι μπροστά στο φακό. Ναι, αλλά εγώ πώς θα πήγα με το gaming, δεν είπα πολλά. Εσύ έλεγες Atari, Atari, Atari. Είπα και το Tamagotchi. Είπα και το Tamagotchi. Ναι, έλαντε. Εμείς φεύγουμε, τα παιδιά θα μείνουν και για το επόμενο session, αλλά εμείς έχουμε μοντάζ. Όταν έκανες το Pictionary, ήσουν ίδια με τον Joy. Γιατί? Ίδια! Γιατί το Pictionary του ταμπού. Γιατί το έκανες και όλες ακριβώς όπως το έκανε και ο Joy, που το έφερνε γύρω-γύρω. Μα δεν το έφερε γύρω-γύρω. Η λέξη ήταν υδατάνθρακας. Ναι. Και ζωγράφισα μακαρόνια και ψωμί. Τι άλλο έπρεπε να ζωγραφίσω. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Ήθελα και παραπάνω. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Θέλω και άλλες ερωτήσεις γιατί μου αρέσει έτσι η ανταγωνιστικότητα. Σ' άρεσε που νίκησες γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Καλά, είχα καλή ομάδα, έτσι. Στις περισσότερες ερωτήσεις ήμουν... είχα καλή ομάδα. Good morning. Ναι, δεν ξέρω τι θέλω να πω. Είναι πρωί, η ώρα είναι 11, μόλις έβγαλα τα σκυλιά βόλτα, τα έχω ταΐσει και τώρα θα ετοιμάσω λίγο τους διευθυντές που πρέπει να κάνω. Γενικά τι έχω να κάνω σήμερα. Νιώθω ότι πρέπει να το μεταξύ ότι έχω να το κάνω το πρωί γιατί βιάζομαι. Αλλά με το σκέφτομαι, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω όλο πρωί-πρωί. Οπότε θα προσπαθήσω να το πάρω χαλαρά. Θα παραγγείλω ένα κουλούρι για καφέ για τον Δημήτρη. Θα ξαναξεκινήσω διατροφή γιατί στο προηγούμενο vlog με είδατε και που είχα ξεκινήσει διατροφή, αλλά και που είχε χαλάσει. Την ξαναχάλασα και σήμερα θα ξαναπροσπαθήσω να βρω τον ίσιο δρόμο. Αλλά ήρθαν χθες τα παιδιά, η Φωτεινή και ο Πάνος στο σπίτι και αράξαμε πολλές ώρες και φάγαμε πολλές μαλακίες. Δεν ξέρω, μας είχε πιάσει όλους μια λιγούρα. Φάγαμε pancakes, έφτιαξα σπιτικό popcorn. Που okay, δεν είναι ότι το σπιτικό popcorn είναι μια χαρά υγιεινό. Απλά είναι ο συνδυασμός όλων. Έφαγα δύο πίτες, πιτόγυρα, σουβλάκια. Όλη μέρα και νιώθω λίγο. Έχω λίγες τύψεις. Λέω εντάξει, το γάμισα χθες. Οπότε σήμερα θα κάνω λίγο διατροφή. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην καραντίνα με τη διατροφή. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με παρακινεί, που μου δίνει λίγη χαρά, το μόνο. Εντάξει, δεν είμαι ότι είμαι σε κατάθλιψη. Απλά ότι βαρεμάρα, αυτό είναι σε φάση το highlight της ημέρας στο φαγητό. Κακός. Δεν θα έπρεπε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχουν βγει τα παιδιά στο μπαλκόνι. Όχι, μόνο έξω μέσα, οκ, κουμπλέ. Ρε, να σας δείξω κάτι. Θυμάστε ότι είχα πάρει αυτό. Φύγετε λίγο να κάνω το point μου. Είχα πάρει αυτό και χωρούσα μόνο μέσα. Και είμαι έτοιμη να κλάψω, πραγματικά. Τι πήγα μέσα. Στο σενάκι μου. Κοιτάξτε λίγο δίπλα-δίπλα. Ο Μάντοξ. Και το παλιό του καλάθι. Είναι πιο ψηλός από αυτό τώρα. Το ανακάλυψα χθες και έπαθα σοκ. Ξέρω ότι μεγαλώνει ο Μάντοξ. Απλά σε σύγκριση με κάτι άλλο που ξέρω ότι χωρούσε εκεί μέσα ήταν πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή. Αχ, θα γίνει τεράστιος. Έχω παραγγείλει μια καρέκλα για το στούντιο. Από τις 5 Μαρτίου και σήμερα έχουμε 29. Και δεν έχω αναλάβει καμία ενημέρωση ότι θα αργήσει η καρέκλα. Έγραφε 4-10 μέρες. Ακόμα και εργάσιμες να ήταν ημέρες, θα έπρεπε να έχει έρθει τώρα. Και δεν πειράζει το ότι αργεί, αλλά
Πάρε με να με ενημερώσεις. Γεια σας. Έχω κάνει μια παραγγελία από τις 4 Μαρτίου. Να σας πω κωδικό. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Λέει, τους έχει η αποστολή από την αποθήκη, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει στην παραγγελία και θα με πάρουν μέσα στην ημέρα να με ενημερώσουν. Δεν ξέρω τι να πάει να πει αυτό. Εγώ ανησυχώ για την καρικλίτσα μου που την έχω πληρώσει κιόλας, γιατί εγώ δεν πληρώνουμε αντικαταβολή, γιατί μου τους πάει αντικαταβολή. Εντάξει, φαντάζομαι όλα καλά. Σήμερα λέω επίσης να στείλω τα καλλιτικά, δεν τα έχω στείλει τόσο καιρό, τα έχω ξεχάσει κι εγώ. Στο Ξενώνα που φιλοξενεί αυτά τα κορίτσια. Ωραία, οπότε το σημειώνω μαζί με τους άλλους κωδικούς που θέλω να παραλάβω από το ταχυδρομείο. Θα ετοιμάσω εκείνο το δέμα και κατά τις 2 και κάτι θα φύγω, θα πάω στο ταχυδρομείο, γιατί ήταν η συμβουλή της υπαλλήλου εκεί πέρα να έρθουμε λίγο πιο αργά. Γιατί τότε περνάει λίγο πιο... κυλάει πιο γρήγορα η ουρά. Κάτσε να βάλω τα στοιχεία της. Ωραία, πάει και αυτό. Τι άλλο, μήπως να απαντήσω κανένα email, γιατί είναι 12 έτσι τελειώς, οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εγώ τα πάντα με προβληματίζει το πώς να σας βλογκάρω αυτή τη διαδικασία της ζωής μου, γιατί περνάω πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, είτε μοντάροντας, είτε απαντώντας email. Αυτή την άλλη... Τι είναι ρε Δημητράκη? Τι κάνεις? Βλογκάρα, παράτα με. Σε ποιο μιλάς? Στον εαυτό μου. Τι σου λέει? Μου λέει ότι το βράδυ μου χρωστάς tranquility. Καλά, εντάξει, έχω δουλειά. Ναι, οπότε δυσκολεύομαι πολύ. Να. Τι είναι αυτό? Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Τι? Α, δεν είναι αυτό που περίμενα, δυστυχώς. Θα δούμε πότε θα μου έρθει. Λοιπόν, ναι. Και που λέτε, δυσκολεύομαι να σας δείξω, δηλαδή δεν ξέρω καταρχάς αν είναι ενδιαφέρον και αν είναι ενδιαφέρον... Πώς να σας... δηλαδή θέλετε να σας δώσω συμβουλές πάνω στα email, γιατί δεν είναι ότι μπορώ να τα δείξω αυτά τα email, να συζητήσω πιθανές συνεργασίες, γιατί όλα αυτά είναι εμπιστευτικά και μπορεί να μην προχωρήσουν και τα λοιπά. Οπότε πάντα δυσκολεύομαι να κρατήσω τη ισορροπία του ενδιαφέρον που μπορώ να μοιραστώ. Αυτά. Αυτά. Είναι βαρετό. Κοιμήσου λίγο ρε ακόμα, 12.30 ώρα το μεσημέρι. Κοιμήσου λίγο. Να σου πω κάτι, ρε. Κοιμήσου λίγο ακόμα, αφού έχεις το Μάντοξ εκεί. Χθες ο Δημήτρης, του λέω, μου λέει, με φωνάζει ο Δημήτρης να έρθει στο κρεβάτι και ερχόταν και ο Μάντοξ. Και του λέω, κανόνισε ποιον θα διαλέξεις να πάρεις αγκαλιά. Και μαντεύσε ποιον πήρε αγκαλιά. Όχι εμένα. Το κοριτσάκι. Ναι, ναι. Πάω να ξεχωρίσω το καλλιτικό. Μπορώ να πληρώσω κάποιον από εσάς να πάει στο ταχυδρομείο να κάνει αυτές τις δουλειές για μένα. Βαριέμαι πάρα πολύ, ρε. Η Τσιλή, τι κάνει το Τσιλάκι? Λοιπόν, ναι, θα βάλω κάποια στην άκρη που μου έχουν ζητήσει οι δικοί μου άνθρωποι και μετά θα τα στείλω όλα στη Θεσσαλονίκη σε αυτή την τσάντα τη Σεφορά. Α, καλώς το και το άλλο. Α, δεν έχω πολλά εδώ μέσα. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, έχω και το κουτί που βάζω έτσι κι αλλιώς πράγματα που δεν θέλω. Αλλά όλα αυτά εδώ μέσα ήταν στην συλλογή μου. Μπορείτε να δείτε το ξεκαθάρισμα καλλιτικών που είχα κάνει. Επίσης, τρελάθηκα με το πόσο σας άρεσε. Εγώ είχα φοβηθεί, λέω, μπορεί να μην πηγαίνει καλά σαν βίντεο. Γιατί εντάξει, λέω, αρέσει σε κόσμο το ξεκαθάρισμα, αλλά δεν ήξερα σε πόσο κόσμο. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ξεκαθάρισμα, μην ανησυχείτε. Μπορεί όχι άλλα καλλιτικά, γιατί τα πάω καλά, δεν ψωνίζω και τέτοια. Και ό,τι μου έρχεται από PR πακέτο, δεν έχω κρατήσει ακόμα τίποτα. Όλα τα έχω βάλει στην άκρη. Οπότε τα πάω καλά. Αλλά έχω σίγουρα ξεκαθάρισμα ρούχων που θα γίνει κάποια στιγμή. Απλά δεν το κάνω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χώρο να το αποθηκεύσω. Και όπως σας έχουμε πει και πολλές φορές στο παρελθόν με τη Φωτεινή, θέλουμε να κάνουμε μπαζάρ. Ώστε να έρθει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και έχω να κάνω και ξεκαθάρισμα στα παπούτσια. Και μετά στα ρούχα του Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει ρούχα από τότε που ζούσε στην Αγγλία. Στην Αγγλία ζούσε, εκεί έκανε τη δευτέρα ηλικίου και τρίτη ηλικίου, μέχρι 27 χρονών. Τώρα είναι 38. Αυτό το foundation ξέρω θα το εκτιμήσει η Γεωργία. Αυτά είναι που βάζω στην άκρη, δεν είναι πολλά.
Δεν έχω πολύ ταινία, οπότε θα ξεκινήσω με χαρτοτενία και μετά θα το περάσω με το διάφορο. Τι γίνεται, παιδιά? Έλα, σταματήστε. Δεν σου κάνει τίποτα. Όχι, σου κάνει. Μα τα ξάστηνα. Σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που δεν τον είχα κλειδώσει στην κουζίνα. Και δεν πήγα πολύ καλά. Κοιμήθηκα βέβαια στο δωμάτιο του Δημήτρη, ώστε να έχω το νου μου. Ωραία έκατσε εκεί, Τσίλη, σε ευχαριστώ. Και όλα καλά πήγαινε. Μόνο δύο φορές ήρθε πάνω στο κρεβάτι, ενώ κοιμόταν στο δικό του. Και για να με ξυπνήσει, μάλλον έτσι ήρθε πάνω στο κεφάλι μου, στο λαιμό μου. Αλλά εντάξει, πλάκα έχει. Αχ, ήθελα να βάλω κάρτα μέσα, το ξέχασα. Τέλεια, θα γράψω την κάρτα. Οπότε θα την κολλήσω απλά πάνω και θα την βάλω σε ένα φάκελο. Νομίζω έχω κάπου κάρτες. Καλά, όχι, δεν θα την εκτιμούσα έτσι χήμα. Απλά είναι πιο ωραίο να γράψω και κάτι. Θα το γράψω στα αγγλικά. Γιατί φαντάζομαι δεν ξέρουν ελληνικά. Οπότε ίσως αγγλικά να ξέρουν. Η ώρα περνάει. Πρέπει να αλλάξω, να πάω ταχυδρομείο. Τι θα βάλω? Θέλω έτσι λίγο να ντυθώ, όχι πολύ. Μην πάω και με τις πιτζάμες. Θα ήθελα γενικά να βάλω κάτι από τα καινούργια μου ρούχα. Γιατί τι νομίζετε, ότι θα έφυγε έτσι το φακό του Δημήτρη? Όχι. Αλλά ίσως να σας το δείξω καλύτερα σε ένα χολ. Αλλά παρά είναι καλοκαιρινά αυτό το ρούχο. Εν τέλει, δεν έβαλα κάτι καινούριο, αλλά έβαλα κάτι αγαπημένο. Αντίο σκυλιά, αντίο αγόρι. Θα λέμε σε μια άλλη ζωή. Oh my god, ούτε ένας άνθρωπος. Βλέπετε, εκεί είναι το ταχυδρομείο και δεν είναι κανείς έξω. Yes, δούλεψε το κόλπο. Βαλάω εδώ πέρα την πραμάτια. Περνάω τέλεια. Τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να δώσουν δέματα. Οπότε δεν μπορούσα να στείλω το δέμα μου. Παρέλαβα όμως αρκουδάκια. Και... αλλά τώρα σαν κουβαλάω σαν το γαϊδούρι όλα τα πράγματα χωρίς τα δόντια, δεν τα είχα υπολογίσει. Και επίσης ένα δέμα που περιμένω δεν έχει έρθει ακόμα. Κι άλλο ένα δέμα δηλαδή. Αμα! Ωραία, τώρα να δω ποια είναι αυτά τα αρκουδάκια, να τα σημειώσω στο Excel μου. Το ξαναυπενθυμίζω, αν στέλνετε αρκουδάκια που μπορείτε ακόμα να στείλετε, οπωσδήποτε μπείτε στο Teeny Tiny, κάτω στην περιγραφή και στις φωτεινές και στο δικό μου έχουμε ένα link για την φόρμα, ώστε να μας συμπληρώσετε εκεί τα στοιχεία σας. Γιατί πολλές φορές οι κουρίρ δεν αφήνουν καν χαρτάκι, οπότε με αποτέλεσμα να χάνουμε τα αρκουδάκια. Το ότι μου λέτε, ας πούμε, σου έστειλα αρκουδάκι να πας να το πάρεις, δεν με βοηθάει γιατί δεν έχω κωδικό. Αυτοί θέλουν ολόκληρο κωδικό, εκτός αν δεν έχετε tracking code, αλλά... είναι κρίμα χωρίς tracking code. Τέλος πάντων, πάνω να τις βάλω στο Excel. Τέλεια. Και μετά το άλλο τι είναι. Έχουμε ένα κοινό Excel να μπορούμε να το τσεκάρουμε και οι δύο ταυτόχρονα, όποτε θέλουμε τέλος πάντων. Α, τέλεια. Νομίζω αυτό είναι από fan page μου που είπε να το παραλάβουμε. Ευτυχώς βρέθηκε. Θέλω να πάρω και υπογειά μετά για το ίδιο δωμάτιο. Θα το βάψουμε επιτέλους. Ήδη το ξέρατε ότι ήθελα να το αλλάξω πάρα πολύ καιρό. Αλλά βρήκαμε να ασχοληθώ. Είχαμε και δουλειές, κάναμε και τα στούντιο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το γκριζό άσπρο που έχει. Το συχαίνομαι. Πάντα ήθελα να το κάνω άσπρο που μέχρι που ξεκίνησα να φτιάχνω το στούντιο ουσιαστικά. Ήθελα μόνο έναν accent wall. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ξυστεί. Δεν θέλω να το πάω safe. Θέλω να είναι να μου αρέσει. Και στο βαρεθώ σε 2 χρόνια, δεν με νοιάζει καθόλου. Οπότε θα το βάψω όλο ένα χρώμα και θα είναι funky αυτό το χρώμα. Δεν θα είναι ένα σοβαρό, έτσι, σκουρό πράσινο, ένα μπορντό που σκεφτόμουν. Έχω καταλήξει σε 2. Είμαι ανάμεσα από γαλάζιο και το λιλά των Friends. Που γενικά δεν μου αρέσει το μόβο κατάσταση, αλλά το λιλά των Friends μου αρέσει. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να αλλάξω και κρεβάτι για το σιχένο, πρέπει να πάρω και στρώμα, γιατί αυτό το στρώμα το είχαμε πάρει όταν πρωτομείναμε μαζί με τον Δημήτρη και δεν είχαμε λεφτά και είχε 200 ευρώ αυτό το στρώμα από το IKEA, μπορεί ούτε 200 ευρώ. Το πήρα χάλια αυτό το στρώμα, αλλά τσιγκουνευόμαστε να δώσουμε τόσα λεφτά σε αυτό. Κάποια στιγμή θα έρθει και εκείνο. Ιδανικά θα ήθελα να αλλάξω και τη σιρταριέρα, γιατί είναι λίγο basic, ίσως την κάνω και ένα DIY στο μέλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω μπει στη διαδικασία της αλλαγής, θέλω πολλά. Αλλά μπορώ να έχω πολλά λεφτά να τα κάνω όλα ταυτόχρονα και όχι σιγά σιγά. Ήθελα να αλλάξω και τον καναπέ και το τραπεζάκι
και αυτή τη βιβλιοθήκη, την πολυθρόνα που έχουμε στο σαλόνι επίσης. Τι να πρωτοπάρεις, αυτή η ζωή είναι καταστροφή, ειδικά στην καραντίνα τώρα που καθόμαστε ένα χρόνο και κάτι. Σε κάνει αυτές να αλλάξει όλο το σπίτι σου. Αλλά ποιος έχει λεφτά για αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις οικονομία. Κάνω οικονομία. Ποιος δεν κάνει οικονομία και παίρνει φακούς με 1200 ευρώ. Για σένα το έκανα. Ναι. Α, λοιπόν, είχα βάλει link στο προηγούμενο βίντεο, ο Δημήτρης αγόρασε φακό και δεν είπα την τιμή στο βίντεο και είχα βάλει link στην περιγραφή και μετά από δύο μέρες μπορούσα να δω πόσο το είχα να πατήσει και το είχα να πατήσει 14.000 και ήμουν σε φάση fuck, shock, πόσοι το είδανε. Δεν έχουν ξαναπατήσει ποτέ τόσοι άνθρωποι ένα link και σήμερα μπήκα να δω 27.000 άτομα πάτησαν αυτό το link. Άνοιξα την κάμερα και συνειδητοποίησα ότι είμαι έτσι. Εσύ το πιο όμορφο που έλα, απαράτα με κάθε φορά όταν ανοίγω την κάμερα. Λοιπόν, σήμερα θα αφήσουμε πρώτη φορά τα δύο μικρά ελεύθερα. Κατάλαβα. Θα βρούμε ένα κεφάλι στη μία, ένα πόδι στην άλλη. Αλλά περιορισμένα ελεύθερα. Δηλαδή, η πόρτα για τα μέσα δωμάτια είναι κλειστή. Άμα τσακωθούν, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει fight back ο Μάντοξ? Και Τζίλι την έχει. Μπορεί, ξέρω εγώ. Να κλείσεις κι εσύ την πόρτα σου. Οπότε έχουν το σαλόνι και την κουζίνα. Μπορεί να χέσει όπου θέλει σε αυτό το χώρο. Θα αφήναμε και την πόρτα του Δημήτρη, αλλά έχει πολλά καλώδιαλούς, ενώ τα δικά μου είναι μαζεμένα. Θα φτιάξει ο Δημήτρης. Θα με αφήσεις να μιλήσω, ρε παιδί, με διακόπτει συνέχεια. Μία στο podcast μου, μία στο podcast του Κονίλων, μία στο vlog. Άσε με να μιλήσω. Πάρε την. Πάρε την. Εδώ, έτσι. Δες με το χεράκι σου. Μίλα. Πάρε όλα τα vlog. Τι δεν έχεις να πεις κάτι. Έτσι να βάλω πάλι το σοντανάκι εδώ πέρα. Έλα, για κάτσι. Έχουμε λοιπόν, μπορούμε να ξεχωρίσουμε εδώ, στο καναπέ και μέσα στην κουζίνα. Έχεις κλείσει την πόρτα. Άντε ρε φιλαράκι. Fingers crossed. Έλα εδώ. Τελειώνω, ρε Δημητράκη. Θα πήρες εσύ τα κλειδιά του σπιτιού μου. Όχι, αγάπη μου. My God. Πάμε να κάνω τσάκι μου. Κλείς την πόρτα. Έχεις τα κλειδιά, ε. Ναι. Καλησπέρα, Δημητράκη. Καλησπέρα, Δημητράκη. Πώς πάει, τι κάνει το κοριτσάκι μου. Μου πιάνεις την μπαταρία που είναι μέσα στη τσέπη μου. Εδώ είναι. Ναι. Πού είναι το πορτοφόλι. Πορτοφόλι έχεις πάρει, ε. Ναι, αγάπη μου. Πώς φορές θα το δούμε. Είσαι πολύ όμορφη τώρα. Πάμε για μπογιές. Πηγαίνουμε σε ένα που δεν είναι κοντά στο σπίτι μας, αλλά τον είχα χρησιμοποιήσει για το Tinitiny πιο πριν, το οποίο ίσως θα το δείτε πιο μετά. Γιατί μου το έστειλε κάποιος, ένα παιδί στο Instagram για ένα φίλο του που έχει χρωματοπολία, τέλος πάντων έχει διάφορα σύνεργα, και ότι ήταν πολύ εξυπηρετικό. Τα λέω και στο Tinitiny, γι' αυτό δεν τα λέω ξανά τώρα. Και εφόσον βολεύτηκα με εκείνους και ήταν φιλικότατη και εξυπηρετικότατη και καθαρά και οργανωμένα, θα ξαναπηγαίνω εκεί. Γι' αυτό πάμε από εκεί να πάρουμε τις μπογιές, να καταλήξουμε στο χρώμα. Εσύ έχεις κάποια προτίμηση? Έλεγα τέτοιο, τυρκουάζ. Α. Όντως. Κοίτα, πώς το λένε, οι σκέψεις μου είναι γαλάζιο ή το λιλά των Friends. Ωραία, γαλάζιο. Ναι, αλλά θυμάσαι στο ΚΑΠΚΑ που είχαμε πάει πόσο ωραία έγραφε το λιλά. Ναι, απλά το σπίτι μας δεν είναι καφετέρι. Ναι, είναι στο υπνοδωμάτιο συχνά, πόσο συχνά είμαστε, ειδικά εσύ δεν είσαι ποτέ. Ούτσι. Είναι λίγο κλειστό. Τι ώρα θα έρθει αύριο? 9.30 το πρωί. Ναι, πάμε να πάρουμε πάνω. Αποφάσισα να ανεβάσω... Πώς είμαι έτσι? Αποφάσισα να ανεβάσω poll στο Instagram και να δω τι σας αρέσει πιο πολύ εσάς σε χρώμα. Δεν είναι ότι θα πάρω απαραίτητα τη δική σας άποψη
στα σοβαρά. Όχι στα σοβαρά την παίρνω. Αλλά... αλλά δεν είναι ότι είναι και de facto, ρε παιδί μου. Δεν εννοείται ότι η τελική απόφαση την πάρω εγώ. Δεν είναι βίντεο ελέγχεται τη ζωή μου. Έχω διαλέξει αυτές τις δύο φωτογραφίες, η πάνω και η κάτω. Αυτά είναι τα χρώματα που αρέσουν. Και πάμε να βάλουμε το πόλ. Αν και μέσα μου νιώθω ότι έχω καταλήξει. Δεν θα σου πω ακόμα ποιο, γιατί θέλω να επηρεάσω και τον Δημήτρη. Έχω πορεία. Νομίζω οι περισσότεροι θα μου πούνε γαλάζιο. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πιο ωραίο. Όχι, νιώθω ότι θα το συνδέσουν πιο πολύ με ύπνο, κατάλαβες. Έχει ανέβει το story ένα λεπτό για να δούμε. Είναι 69-31 το λιλά. Δεν το περίμενα αυτό. Εσύ το περίμενες? Άρα θα κάνουμε και το γαλάζιο. Δε... γιατί είμαστε σπαστικοί. Ό,τι πείτε το αντίθετο. Όχι. Άντε. Το χειρότερο είναι όταν κάνεις αυτά τα poll που λες ή το ένα ή το άλλο, κάποιος άλλος θα σου στείλει inbox. Εγώ προτείνω να το κάνεις κίτρινο. Και λες, άμα ήθελα κίτρινο θα ήταν μέσα στις επιλογές. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι ρώτησα γενικά τι να κάνω το δωμάτιο. Τέλος. Επιγονατίδες. Έχουμε ένα αυτό. Ωραία. Το άλλο είναι αυτό. Το από κάτω δεν και ήταν. Και το άλλο αυτό. Όχι, όχι. Α, μ' αρέσει και αυτό. Πριν λίγο δεν σ' άρεσε. Α, δεν ξέρω, τώρα που το βλέπω έτσι μ' αρέσει. Άρα μπορώ να πάω ένα κατσαρίδι. Άρα θα το αφήνεις πάνω μου. Ναι, ναι, το αφήνω πάνω. Okay. Έκανα τα βολτικά του. Πήραμε πραγματάκια πολλά. Ναι. Και για να βάψουμε, αλλά και πράγματα για το στούντιο. Και για το σπίτι. Και για το σπίτι, το χρώμα βγήκε. Σούπερ, σούπερ. Διάλεξα τελικά το λιλά. Ήμουν έτοιμη να πάρω το ροζ, γιατί ο Δημήτρης μου λέει ότι το άρεσε. Και ότι δεν είχε πρόβλημα. Και λέω, λες ροζ. Να πει, όχι. Να βγω λίγο από το comfort zone μου, γιατί το ροζ είναι το δικό μου χρώμα. Έκανα αντίθετη ψυχολογία. Ναι. Μπορεί να βάψω ροζ το δωμάτιο που έχω την τηλεπέ, πρόσεξε. Μπορεί το δικό μου δωμάτιο να το βάψεις ροζ. Ναι, το δικό μου δωμάτιο ροζ, αλλά θα ήθελα να βάψω και το ταβάνι. Είδα και... ξέρω ότι είναι τις μόδες τώρα να βάφεις το ταβάνι. Όπα, κουνιέται η κάμερα. Ξέρω ότι είναι τις μόδες τώρα να βάφεις το ταβάνι. Είδα και που η Μέρη Σινατσάκη έβαψε το ταβάνι της, αλλά εγώ θέλω να το κάνω όλο το δωμάτιο. Δηλαδή η Μέρη έκανε άσπρους τοίχους και μπλε ταβάνι. Εγώ θέλω να κάνω το δωμάτιο όλο ροζ. Λείπουμε καμιά ώρα τώρα από το σπίτι. Τα παιδάκια μας τι λες να κάνουνε? Πιστεύω τώρα θα έχει βάλει κάτω η τσίλι τον Μάντοξ και το δαγκόνι του λαιμό. Έτσι και να τα βγαίνει, να βγαίνει τα αίματα έτσι. Και να το ρουφάει και να είναι σε βασιλιά στη διαρχή, δισέφαγα. Ή θα κάθονται μαζί. Ναι, και αγκαλίτσα. Θα καθόνται αγκαλίτσα και θα λέτε πω πω, καλή φάση που τους το παίζει με τσακωμένους μπροστά της, ε. Ναι, και μετά μου έρθουν να πετάγονται έτσι, φάση δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τώρα που έχει φυσικό φως θα σας δείξω την πογιά. Θα βαφτεί αύριο το πρωί, οπότε σούπερ. Και να δω τι μαλακίες πήρε ο Δημήτρης. Δεν το έχουμε ανάγκη. Φύγε! Μάδοξ! Όχι! So close! So close! Ωραία, μην πατάς μέσα! Εδώ! Ωραία, φύγε, φύγε! Φύγε! God damn it! So pretty! Κοίτα! Κοικοϊκό! Γεια! Παραλίγο! Έλα ρε, ωραίο είναι! Όντως είναι σαν τους friends! Ο Δημήτρης πήρε ηλεκτρικό το κατσαβίδι. Αλλά γιατί το πήρες, τι θες να κάνεις? Να κάνω τα βιδός. Τι? Έτοιμα τα παιδάκια για βουλτούλα. Come on, stay away from my door. Come on, stay away from my door. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο. Never stay away from my home. Never.
Άντε. Ωραία και πια. Μες. Δεν θα ξυνόγομαι σήμερα. Μου είδε σκυλιά και δεν έχω χρόνο να βγαίνω με τα σκυλιά με τις πιτζάμες. Αυτά. Ο Μάντοξ δεν τρέχει. Πάντα λαχανιάζει. Αλλά πριν καν ξεκινήσει να τρέχει. Δηλαδή είναι... Και δεν έχει τρέξει για να λαχανιάσει. Πάντα το κάνει σαν ήχος. Δεν ξέρω. Η Τσίλη! Νάτι! Τι κάνει το κοριτσάκι μου! Τι γίνεται, παιδάκια? Τι γίνεται? Τι γίνεται? Η Τσίλη, πάρε αυτό. Τι πάρε αυτό. Όχι, δεν σ' αρέσει αυτό. Μάντοξ, κάτσε να πάρεις σε αυτό. Έτσι. Έλα, έλα. Πάρτε. Πάρτε, Τσίλη. Πάρτε, ωραία. Δεν με χρειάζεστε εμένα. Μπορώ να φύγω. Έλα, ρε, μην τα αφήνεις. Τι είναι, Τσιλάκι? Μεξί του γυρνάει συνέχεια το αυτί του, Μάντοξ. Ήρεμα, ήρεμα. Εντάξει, εσύ τώρα, εσύ έξελος. Που λέτε, του γυρνάει συνέχεια το αυτί. Και σκέφτομαι, πες να του σηκωθούν τα αυτιά. Ή έστω μέχρι τη μέση κάπου. Γιατί στην Τσίλα, ας πούμε, αυτό δεν σημαίνει ποτέ το να της γυρίσει το αυτί και να κολλάει εκεί, ρε παιδί μου. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα είναι στη φάση που θα χάσει δόντια. 3 μέχρι 6 μηνών αυτό γίνεται. Τώρα είναι 3 μηνών. Νομίζω πιο μετά θα φανεί αν θα του σηκωθούν τα αυτιά. Είναι έξαλλος. Όταν έχεις θέματα με το attention span και χρειάζεται και το κινητό και η τηλεόραση. Γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Τραγικό. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα. Ο Μάντοξ δεν έχει πετύχει ούτε μια φορά την μπάνα σήμερα. Και τώρα που λέω ωραία θα χαλαρώσω, βάζω την κουβερτούλα έτσι πάνω μου και κάνω έτσι και ρίχνω την κοκακόλα κάτω. Και ακουμπάει και στο χαλί. Δεν έπεσε πάνω στο χαλί, αλλά έπεσε στο πλακάκι, αλλά η άκρη έχει γεμίσει τώρα κοκακόλα. Εντάξει, είναι καιρός έτσι και λες να πάει το χαλί αυτό για πλήσιμο, απλά βαριά να ασχοληθώ. Κουκουκο, φέρε τη σακούλα. Μπορώ, μου άσε με. Τη σακούλα φέρε μου! Ναι, δεν μπορώ. Τελείωνε! Δεν θέλεις να φανείς καλό στο vlog. Α, θα βάζω το vlog. Ναι. Ανήκω έτσι, σου φέρνει τώρα. Καλά, ωραία. Έλα, έλα. Αρχικά, Δημήτρη, θυμίσου το αυτό το σημείο να το βάλεις στο μοντάζ. Δεύτερον, παιδιά, τι βλέπετε την κρίνια. Την κρίνια προσωποποιημένη. Με έχει ξεπεράσει. Κι εγώ δεν κρίνιάζω κι εμείς. Τι δεν βοηθάω, μόνη σου τα ρίχνεις. Μόνη σου, πες τα ξύλα. Πάμε, πάμε όλοι. Γαμ. Δυνατά, πιο δυνατά. Σταματήστε. Περνάω ωραία. Κρίνιάζαν όλα. Περνάω ωραία. Καλημέρα! Αρχικά θα απορείτε γιατί φοράω μάσκα στο σπίτι μου, γιατί την έχω στο σταυτί. Ήρθαν οι μάστορες να βάψουν, να πω ότι την έχω εδώ εύκαιρη για όποτε μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Ανυπομονώ πάρα πολύ να φύγει αυτό το περίεργο το χρώμα, δεν ξέρω ποιος αποφάσισε αυτό το χρώμα. Ναι. Και το ταβάνι. Όχι. Α, όχι το ταβάνι. Πήγα τα σκυλιά βόλτα. Ο Μάντοξ και κατούρισε και έχει έξω και λέω yes! Δηλαδή το πρωινό το κατούριμα το έκανε έξω, ούτε στο ζεσέρ, ούτε στο σπίτι. Επίσης ήταν πάρα πολύ γλυκό, είχε αφήσει ο Δημήτρης ανοιχτά και μάλλον δεν τον είχε κλειδώσει στην κουζίνα. Και χτυπάει το ξυπνητήρι μου και ξαφνικά νιώθω 2 πατούσες πάνω στο κεφάλι μου και είχε έρθει τρέχοντας ο Μάντοξ επειδή αναγνώρισε το ξυπνητήρι. Γιατί ξέρετε, αν μου χτυπάει το ξυπνητήρι, εγώ σηκώνομαι και του ταΐζω. Και τόσο αστεία. Η Τσίλη γίνεται και μόταν μαζί μου και ήρθε έτσι πάνω στο λαιμό μου, καθότανε. Γενικά του αρέσει πολύ να κάθεσαι στο λαιμό. Σταμάτα ρε Μάντοξ, μη. Είναι τώρα έξαλλος. Πρωινή ενέργεια. Για κανένα 2 ώρες έτσι θα είναι. Μόλις φύγανε! Να πάω να το δω. Θα πάω να το δω και δεν θα σας το δείξω. Γιατί θέλω να φτιάξω το κρεβάτι.
Με βάλω σεντόνια που να ταιριάζουν με το χρώμα. Φίλε. Ω, το είδατε λίγο. Σοκ! Πάω οπωσδήποτε τώρα να φτιάξω το κρεβάτι. Είναι φανταστικό! Δεν το μετανιώνω καθόλου που διάλεξα αυτό το χρώμα. Δεν είναι το πιο σύνηθες να διαλέξει ένα τέτοιο χρώμα για το υπνοδωμάτιο, ειδικά με ενήλικας. Αλλά νιώθω ότι θέλω χρώμα. Δηλαδή τώρα θέλω να αλλάξω και το σαλόνι. Κύριε Κατεβέρη! Κάτω να έχεις κάπου πίσω και από να κάνεις όντως. Είμαι, πάω, πάω. Μην έκανες τώρα. Τελειώσαμε γυμναστή. Να πατήσεις, να ανοίξεις την κάμερα, να βάλεις την μπαταρία, να κάνεις το focus, να κάνεις το stabilizer, να κάνεις το τσεκ, να το κουμπίσεις στο κεφάλι, να το κουμπίσεις στο γόνατο. Να ανοίξεις το μικρόφωνο, να συνδέσεις τα τέτοια, να προσέξεις όμως μην αποσυνδεθεί. Α, τι! Ωρε, φίλε, γκρίνια, γκρίνια! Γιατί αναστενάζεις, εσύ ήθελες να πάρεις την πιο βολική vlog κάμερα όλου του κόσμου. Γκρίνια, ρε φίλε, είναι απίστευτη η γκρίνια. Ωραία. Welcome to my crib. Τώρα τελειώσαμε τη γυμναστική, οπότε βάλαμε τις κουρτίνες πίσω, γιατί ήθελα να σας το δείξω ολοκληρωμένο. Και έκανα λίγο steaming το σεντόνι. Ήταν χειρότερο από ό,τι είναι τώρα. Για να το δείτε λίγο πιο ωραίο. Πώς γίνεται να χειρότερο, θα χάλι και τώρα. Sorry, έκανα. Κουράστηκα από τη γυμναστική. Ωραία, Δανάη. Ναι. Τι αλλαγές χρειαζόμαστε τώρα. Ναι. Καινούριο φωτιστικό. Γιατί δεν αρέσει το Δημήτρη, εμένα δεν με πειράζει. Κάτσε, άνεψε. Κοιτάξτε το πιο σπαστικό, πείτε μου εσείς, αν είμαι, κάνει γραμμές στο φως, τις βλέπετε. Πολύ σπαστικό, πολύ σπαστικό. Δεν ξέρω αν τις βλέπετε, είναι σούπερ σπαστικό, γιατί κάνει αυτές τις γραμμές. Ό,τι να είναι. Ωραία, τι άλλο. Ωραία, τον καθρέφτη τον κρατάμε. Ναι. Αυτό ιδανικά κάποια στιγμή θα ήθελα να αλλάξει, εκτός αν κάνω DIY. Ωι, Δανάη! Ωραία, DIY σημαίνει θα αγοράσουμε κάτι, θα το χαλάσει η Δανάη και μετά. Ωραία, θα πάρουμε κάτι έτσι. Μπορούσα εδώ τώρα να μιλήσω. Ωραία. Εδώ να μπουν τα καδράκια που παραγγείλαμε τον Ντεσένιο. Ναι. Μετά η καρακλίτσα μου είναι από την παιδική μου ηλικία, την έχω άπειρα χρόνια. Δεν είναι ότι μου αρέσει το ροζ τώρα με το λιλά, αλλά είναι sentimental, οπότε αυτό δεν θα αλλάξει. Και το χρησιμοποιώ σαν κομμωδίνο. Απλά το άλλαξα θέση, το έβαλα από αυτή την πλευρά. Γιατί από εδώ θέλω να βάλω άλλο κομμωδίνο. Ξέρετε ότι μ' αρέσει. Όσοι βλέπετε τα Sims live μου, ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει να μην είναι ίδιο το κομμωδίνο. Ιδανικά άλλο κρεβάτι, αλλά δεν με χαλάει κιόλας. Απλά άλλο στρώμα οπωσδήποτε. Και μετά τα σεντόνια αυτά μ' αρέσουν πολύ με αυτόν τον τοίχο. Αλλά δεν έχω άλλα ταιριαστά σεντόνια. Οπότε αν πληθούν αυτά, δεν έχω που να κοιμηθώ. Ή τέλος πάντων με ωραία σεντόνια, γιατί τα άλλα δεν ταιριάζουν. Και θέλω να πάρω άλλες κουρτίνες. Και ίσως κάνω και κανένα τέτοιο. Μ' αρέσει δηλαδή λίγο. Αχ, πολύ ωραίο, τι γλυκό. Όχι μόνιμο. Ένα γατζάκι εδώ και άμα θέλουμε το βάζουμε έτσι 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 και άμα θέλουμε το βάζουμε έτσι. Ωπα, εντάξει, εντάξει. Ωραία, χαλί. Και το χαλί, τώρα το πρέσω το χαλάκι που είχα. Δεν ταιριάζει. Γιατί είναι άλλο στυλ. Τώρα δεν είναι πιο pop. Να σου δείξω ποιο είναι το πράσινο χαλί και όσους δεν το ξέρουν. Να, εδώ πέρα έχεις μαζέψει, ρε. Εσύ τα πέταξες όλα εδώ. Αυτό ήταν το χαλάκι. Χρωματικά ταιριάζει, αλλά δεν μου ταιριάζει στο στυλ. Έκανα μπάνιο, μεταμορφώθηκα. Ήρθανε κάποια πράγματα για το σπίτι. Ένα πάπλωμα, ένα ανάστρωμα. Και μια ραφιέρα για τα παπούτσια μου. Γιατί μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλή στο ξεκαθάρισμα καλλιτικών. Μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλή στο ξεκαθάρισμα ρούχων. Αλλά με τα παπούτσια έχω ένα θέμα. Οπότε αντί να κάνω ξεκαθάρισμα, παίρνω καινούργια βιβλιοθήκη για να χωρέσω αυτά τα παπούτσια που έχω. Πάμε για δουλίτσα. Και μετά έχω live stream Sims. Και αύριο live stream Among Us, το καινούργιο map. Υποτίθεται. Ξημερώματα Πέμπτης θα βγει το καινούριο map στην. Όπα. Όπα. Σήμερα δεν πηγαίνει τόσο καλά. Θα βγει το καινούριο map, αλλά εδώ θα είναι ξημερώματα, οπότε δεν μπορώ να το παίξω. Θα προσπαθήσω να μείνω λίγο ξύπνια για να το παίξω λίγο, να το δω.
ώστε αύριο στο live, το sim, στο Among Us, να μην είναι τελείως άχρηστη. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Αυτά, πάμε να βάλω μπουφά, μάσκα και φύγαμε, παιδάκια! Πόσο θα ήθελα να πηγαίναμε στο mall τώρα. Α, θα πάλι φύγω. Έτσι, μία μπουφού. That's a wrap. Πολύ καλά σήμερα, πολύ καλή μέρα. Είναι αυτές οι μέρες που βγαίνουν αβίαστα. Είναι άλλες μέρες που δεν γίνεται με τίποτα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε το δώρο του Άγγελου. Γιατί 3 Απριλίου έχει ο Άγγελος γενέθλια, ο αδερφός του Δημήτρη. 4 Απριλίου η Δέσποινα που κάνει γυμναστική. 5 Απριλίου έχω εγώ. Και 6 Απριλίου η Άννα Μαρία. Και τώρα προσπαθώ να βρω ένα κόλπο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Ώστε να φέρω τα προϊόντα στο μαύρο κουτί. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Πήρα μπιφτέκι. Έχω και πουρέ πατάτας. Έχω και σαλάτα ελληνική. Θα περάσω τώρα τις φωτογραφίες που τραβήξαμε, θα δω λίγο κάτι στο YouTube, να φάω και μετά λέω να φτιάξω τη ραφιέρα. Τι σιρέκ. Όχι, περίμενε. Κόμπλεξ. Τι. Αφού βλέπω, τι γράφει. Μπορείς να με διακόψεις και να τα πω όλα. Λοιπόν. Ωραία, τι πήγες να πεις. Σταμάτα. Λοιπόν, με τη Δανάη έχουμε πρόβλημα στη σχέση μας. Έλα. Λοιπόν, γιατί ροχαλίζω και με διώχνει από μέσα και πάω και κοιμάμαι στο δωμάτιό μου. Και δουλεύει αυτό για τη σχέση μας, ρωτάει ο κόσμος. Τι? Δουλεύει αυτό για τη σχέση μας. Όχι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά η Δανάη, επειδή θέλει να φτιάξουμε τις σχέσεις μας, τι σκέφτηκε λύση για αυτό το πράγμα? Να μου πάρει πόστρωμα. Που το σώστατα κοιμάμαι μόνος μου, να κοιμάμαι άνετα. Δεν είναι αυτή μια πολύ καλή λύση? Δεν σου έχω πει να πας στο γιατρό? Γιατί να πάω στο γιατρό, δεν έχω πρόβλημα! Δεν έχεις πρόβλημα! Ακούγεται λες και έχουμε κομπρεσέρ στο σπίτι. Μου είχε πει και με το τέτοιο το διάφραγμα, αν το φτιάξουμε μπορεί πάλι να ροχαλίζω. Ναι, μπορεί, αλλά δεν. Γιατί να κάνω μια επέμβαση για το μπορεί! Γιατί δεν αναπνέεις κιόλας! Ναπ! Αυτό το ένα σου ρουθούν είναι κλειστό τελείως. Έχω στόμα και αυτιά! Ρα, πάμε να το βάλουμε τώρα σε αυτή. Βλέπετε, χάμιλι. Family love. Άντρες με γκρι φόρμα. Ξέρεις τι λένε. Τι λένε? Ότι το φοράνε για να ενισχύσουν το image τους. Πρέπει να απλώσεις πρώτα το κρεβάτι. Αλλά και να βαρύ. Ναι, αλλά σου λέγει κάτι άλλο για το κρεβάτι σου. Α, ναι! Επίσης, για να μην σηκώνομαι το πρωί και έρχομαι και τη σιλομωράκι μου να κοιμηθώ μαζί σου, γιατί έχεις το πιο ωραίο πάπλωμα. Ποτέ δεν μου πήρες αυτό. Μου πήρε και πάπλωμα. Ναι, ο Δημήτρης είχε δύο παλιά μας παπλώματα, μονά κιόλας, και κοιμόταν με αυτό. Τώρα μια χαρά πάπλωμα. Γιατί να πρέπει να βάζεις δύο διαφορετικές παπλωματοθήκες. Έβαζε διπλές στη μονή, γιατί δεν τον ενδιαφέρει και καθόλου. Αυτά τα δώρα είναι που θέλει ο κάθε άντρας. Καλά, να σε δω αύριο, θα σε ρωτήσω πώς κοιμήθηκες. Θα έχει και οδηγίες χρήσης. Έλα, τελείωνε τώρα, άνοιξε. Περίμενα, το πάπλωμα. Έχει πιαστεί η μέση μου με αυτή αν την κάμερα. Αν η κοπέλα σας δεν θέλει να σας το πήρα αυτό για το λόγο ότι δεν θέλει να κοιμάται μαζί σας, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Μαλάκα, τεράστια είναι. Ωρε Τσίλια, κάνε μαγκαλίτσες εδώ. Τι είναι, στρώμα χινάς? Όχι ρε, συνθετικό πήρα σαν αυτό που έχω μέσα. Πα φτιάξουμε την παπουτσοθήκη σου. Δεν είναι κάτι μωρέ. Είναι από αυτά τα σπαστικά. Τι βλακίες. Πω μου βαρέθηκα. Δημήτρη! Αυτό είναι το πανό. Κάνε και γυμναστική ταυτόχρονα. Τι ευχαριστώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάω, πάω.
Θες βοήθεια. Ωραία, το πάμε μέσα. Πώς είναι το πρόσεξε με τη στακάτουρα. Τι. Μου φωνάζει, παιδάκι. Πώς. Κομπλέξ. Προς τα ρούχα πήγαινε. Χωρώ. Ε, θα κάνουμε. Αουάου. Ας το λίγο, να σφάξουν τα άλλα. Ωραία, καλά. Πρόσεχε. Τι κάνω. Έχω κοιμήσει. Πάλι. Ήρθε και έδεσε. Τώρα μπορώ να τα απλώσω λίγο πιο καλά. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατηγορίες θα τα χωρίσω. Θα δούμε. Έχουμε και αυτά. Νομίζω αυτό θα είναι το casual station. Με κάτω-κάτω τα παπούτσια που δεν φοράω συχνά. Μπορεί και κάποια στιγμή να τα δωρήσω όντως αυτά. Εδώ είναι τα σανδάλια. Τι χάλασες. Δεν μπορώ να πάρω αυτά τα αθλητικά μέσα. Ώστε να έχω όλα τα αθλητικά μου εκεί. Jeremy and Cougar, hi. Οπότε τώρα τα μποτάκια μπορώ να πάνε από εκεί που έχω όλες τις μπότες. Εδώ θα μπουν και αυτά. Και βάζω τις σεγινάρες μου εδώ κάτω ώστε να μπορώ εύκολα να βάλω πόδι και να τα πάρω. Και εδώ πάνω, όπως είπα και στον Δημήτρη, θέλω όντως να κάνω ένα DIY ώστε να ενωθούν αυτά τα δύο. Και γενικά θέλω να έχω εδώ τις τσάντες μου. Γιατί εδώ που έχω τσάντες που πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα κάποια στιγμή, δεν τις βλέπω ποτέ. Δεν τις φοράω και δεν τις χρειάζομαι. Θα γίνει ξεκαθάρισμα σε αυτές. Εκεί δεν έχω θέμα να ξεκαθαρίσω. Στα παπούτσια έχω το θέμα. Οπότε αυτό που σκέφτομαι είναι να βάλω μία σανίδα όσο είναι οι δύο βιβλιοθήκες. Εννοείται όλα, δηλαδή να τα καρφιτσώσω και τέτοια, να ενωθούν καλά-καλά. Και να βάλω σαν τυχάκια και μπροστά και πίσω ώστε να μην πέφτουνε. Μη σου πω και με κάποια έξτρα διαχωριστικά ώστε να μην πέφτουν οι τσάντες μου. Έτσι το φαντάζομαι. Είναι το κάνω μόνο στο ένα αυτό με τα διαχωριστικά, ώστε να αφήσω και ένα κενό. Θα δω, θα το σκεφτώ και θα σκεφτώ και το DIY. Βέβαια αυτό θα το δείτε στο μέλλον, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται να ανοίξουν τα μαγαζιά, να πάω να το ξύλο, να το κόψω ακριβώς έτσι όπως θέλω. Αυτά. Τι θέλεις. Συγγνώμη που ενοχλώ, έχεις αφήσει πρώτον όλα τα σκουπίδια από εκεί στο σαλόνι. Και δεν στο λέω, δε. Θέλω να μου δώσεις πάπλωμα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θα σου δώσω. Μην γκρινιάζεις, ρε παιδί μου, ήρεμα το λέω εγώ. Λοιπόν. Όχι, τι είναι αυτά, θέλω ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Απλά δεν ταιριάζουν αυτό το δωμάτιο. Το αυτό μου το έπεσε στην ώρα. Όχι, αλήθεια είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Αυτά και αυτό που έχουμε. Και γιατί μου τα δίνεις τη φωσή να τα αγαπημένα. Γιατί δεν ταιριάζουν τώρα με το δωμάτιο. Κάτσε να βάλω τα προηγούμενα συντόνια. Να σας δείξω και τι είχε πριν ο Δημήτρης που λέει δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά. Είχε ένα αυτό που ήταν πάντα χωρίς παπλωματοθήκη, είναι μονό, είναι πολύ παλιό, είναι ξεσκισμένο. Το χρησιμοποιούσαμε για να το έχουμε στο καναπέ το χειμώνα. Μέσα είναι παπλωματοθήκη βέβαια, αλλά όταν ασχολιόμουν εγώ. Και μετά έχει αυτό το πάπλωμα, που είναι μια χαρά, αλλά είναι λεπτούλη, δεν είναι για το χειμώνα. Εκτός αν έχεις και ηλεκτρική κουβέρτα και να το βάλεις στο 3. Αυτό είναι ξέρεις παπλωματάκι της άνοιξης. Που δεν θέλεις ακόμα το σεντόνι, θέλεις πάπλωμα. Αυτά. Περνάς καλά. Πού είναι ρε η τρύπα. Ρε φίλε. Νομίζω το πάπλωμα δεν χωράει. Έτοιμο. Εύκολα, απλά. Το setup είναι έτοιμο. Σε λίγο ξεκινάω το live Sims, αλλά έγινε βλακία ρε γαμώτο, γιατί βγαίνει το καινούργιο map του Among Us, ωραία. Και το περίμενα πώς και πώς. Αλλά δεν είχαν ανακοινώσει ώρα και λέγανε κάποια στιγμή 31 Μαρτίου. Λέω εντάξει. Λέει κάποιος έχει ρωτήσει χθες προχθές τι ώρα. Λέει κάπου μετά το μεσημέρι. Το μεσημέρι του δικό τους για μας ήταν ξημερώματα. Και πριν λίγο ανακοινώσανε ότι 9 η ώρα, δηλαδή την ώρα που θα κάνω εγώ live, βγαίνει το καινούριο map. Θα μπορούσαμε να παίξουμε σήμερα. Είχαμε να το είχαμε κανονίσει έτσι ώστε να γινόταν σήμερα το grand live. Αλλά επειδή δεν ήξερα τι ώρα θα βγει το map και νόμιζα ότι θα βγει, έβγαινε ξημερώματα Πέμπτης,
Συνεννοήθηκα με τα παιδιά να παίξουμε την Πέμπτη κανονικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται κτλ. Κανόνισε να είναι και ο Δημήτρης. Θα παίξουν και τα άλλα τα παιδιά που έχουν μπει μόνο ως Μπαλαντέρη, Ξένια και ο Βάζο. Όχι, ο Βάζο δεν έχει παίξει σε live μας, αλλά παίζαμε πολύ συχνά μαζί. Ο οποίος είναι φαντάρος και πήρε άδεια μόνο και μόνο για να παίξει στο live του Among Us. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι 9 με 11 που είναι το live. Θα κάνουμε κανονικά Sims, εφόσον το έχω ανακοινώσει έτσι. Αλλά 11 η ώρα, το οποίο δεν το ξέρουν τώρα τα παιδιά. Τα παιδιά, όχι με αυτούς που παίζουμε Among Us, το ξέρουν. Τα παιδιά εσείς που το παρακολουθείτε. 11 η ώρα θα κάνω live Among Us. Το καινούργιο map. Θα φροντίσω να κάνω ένα update την ώρα που παίζω. Κρυφά από όλους να μην το καταλάβουν. Αν και κάποιοι στα σχόλια το έχουν καταλάβει, γιατί είπα ότι μείνετε συντονισμένοι και για μετά τις 11. Αλλά δεν θέλω να το βγάλω ανακοίνωση κανονική, γιατί μπορεί να μην παίξουμε καν 10 άτομα. Μπορεί να παίξουμε πολύ χύμα, χαλαρά, να δούμε λίγο τι μας γίνεται. Και οπότε δεν θέλω να ανακοίνωση, θέλω να είναι για τους πιστούς φαν του Sims. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι κι όλους καλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live Sims. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Είσαι βρεδάκι. Ένα βρεδάκι. Αν δεν έρθει σήμερα το δώρο, τι θα κάνουμε? Ήθελα κι εγώ να βλογκάρω, αλλά έφτιαχνα ένα TikTok και μετά στη μέση τα πήγα σκατά και το έσβησα όλο γιατί με εκνεύρισε. Και μετά λέω: δεν θέλω να κάνω vlog ούτε τίποτα. Ούτε το αγοράκι μου έχει πάρει δώρο. Όλοι μου έχουν πει χρόνια πολλά. Όλοι μου έχουν πάρει άπειρα δώρα. Μόνο το αγοράκι μου δεν μου έχει πάρει τίποτα. Κανένα δεν σε έχει θυμηθεί. Όχι, μηνύματα έχω πολλά. Δώρα δεν έχω. Ωραία. Τι σου έγινε, θέλω είναι αυτά. Δεν θες από μένα την αγάπη μου μόνο. Όχι. Τι θες? Όταν φτάνει στα 9 χρόνια σχέση, τα συμβολικά δώρα έχουν τελειώσει. Πλέον είναι μόνο. Είναι σαν τα φιλαράκια. We want the stuff. Ακριβώς. We need the stuff. Αυτοί οι τύποι είμαστε. Πότε θα έρθει το stuff? Όχι αυτό το stuff που νομίζετε. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχει το πράγμα. Ο καιρός είναι πολύ γκρίζος. Έχει μία μικρή ψύχρα. Δεν είναι κρύο, είναι μία ψύχρα. Αλλά εγώ θέλω όλο αυτό το φόρεμα. Δηλαδή, είναι το birthday dress μου. Α, ωραία, κατουράει και μόνο αυτή τη στιγμή δίπλα μου. Ευτυχώς πάνω στην μπάλα. Αλλά είναι λίγο καλοκαιρινό. Θέλω να είμαι έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βάλω απλά τζάκετ από πάνω. Δεν θα είναι το ίδιο ωραίο. Να βάλω μπλούζα από μέσα με κρυμάνικη. Αλλά θέλω να είμαι έτσι. Θέλω. Δεν έχω δώσει καθόλου γυναίκα. Μου έστειλε και η μάνα μου ότι απέτυχε η τούρτα που με έχει φτιάξει και ελπίζει ο Δημήτρης να μου έχει πάρει τούρτα. Ναι. Ο Δημήτρης μου είπε ότι το δώρο μου έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει, Νικούλικο! Η Φωτεινή μου είπε χθες, μου λέει δεν ήξερε τι να σου πάρω. Οπότε τι να σου πάρω. Οπότε ούτε αυτή μου έχει πάρει δώρο. Και δεν έχω ούτε τούρτα, ούτε δώρα. Τουλάχιστον πέρασε ωραίο στο Animal Crossing που μου κάνανε ολόκληρο πάρτι τα γειτονάκια μου και μου δώσανε και πολλά δωράκια. Αυτά. Τα χειρότερα για γενέθλια ever. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε σε ένα σημείο να παραλάβω ένα δέμα DHL. Δεν ξέρω τι έχω παραγγείλει ή τι περιμένω. Και μετά έχω το δώρο για τον εαυτό μου. Test pub. Θα κάνω test pub το ετήσιο κλασικά, γιατί πρέπει να είμαστε safe. Να πάμε το gym που κάνω πως θα είναι. Όλα στραβά πάνω. Όλα. It's okay. Πού πάμε? Άσχο. Τουλάχιστον ένα θετικό πράγμα έχει γίνει στα γενεθλιά μου. Ένα. Θα φτιάξουμε το δωματιάκι μας. Ανυπομονούσα τόσο πολύ, τόσες μέρες κάθομαι και ράζω στο ύπνο δωμάτιο. Και λέω, άντε να έρθουν οι κορνίζες να δω και τι θα κάνω, τι άλλο θα κάνω. Α, είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
πάμε για το test prep. Μόλις τελείωσε, κάναμε και την ψηλάρθηση, κάναμε το test prep. Με έλεξε και μια έτσι προχειρή. Μου είπε ότι όλα καλά, τέλεια, perfection. Και θα τα πούμε πάλι σε ένα μισή μήνα περίπου. Πάμε να πάρουμε τη μαμάκα μου που μου έχει φέρει, που μου έχει φτιάξει γλυκάκι. Και πάμε σπίτι να παραγγείλουμε να φάμε. Εγώ θέλω μπέργκερ, γενέθλιο φαγητό. Εσύ? Εγώ θέλω κόζες. Ρε Λίσσα, δεν πάω τώρα μέχρι εκεί, είναι πάρα πολύ μακριά. Δίπλα είναι. Δεν είναι δίπλα, είναι πάρα πολύ μακριά. Και τέλος πάντων, ναι, μου έχει φτιάξει rice to fly, που είναι τάρτα με ριζόγαλο ουσιαστικά. Απλά πιο πιχτό και είναι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Κατά τα άλλα θα είναι η μοναδική που θέλω να πιστεύω ότι θα μου έχει φέρει δώρο. Εκτός αν συμβεί πάλι κάτι και δεν θα έχω κανένα δώρο στην προσθήκη, θέλω. Το κορτσάκι μου. Εγώ σου είπα ότι έρχεται. Έχεις ένα χρόνο να προετοιμαστείς, 365 μέρες. Έπρεπε να το παραγγείλεις μια μέρα πριν την γενέθλιά μου. Το έχω παραγγείλει μια μέρα. Αφού όταν είχα ελέγξει τα email σου και αυτά, δεν είχε πουθενά απόδειξη ότι παρήγγειλες κάτι. Μπορεί να το πήραμε μετρητά. Ναι, και πάλι θα σου έρθει επιβεβαιωμένη τέτοια παραγγελία. Μπορεί να το στείλε σε άλλο mail. Πόσα email έχεις, κοίταξε και τα δύο. Τρία. Τρία έχεις. Α, τώρα τραβάς βίντεο. Ετοιμάζεις. Γιατί μας κάνεις βίντεο, γιατί... Πιστεύω! Πού σκατέχει ένα πτήρα! Α, μέσα στο τέτοιο! Ας το καλέ που ψάξει όλο το σπίτι! Μόνο αυτό φουσκώσατε! Πού να προλάβω σε 20 λεπτά που μου πες! Μεγάλη! Δες την τούρτα, δες την τούρτα! Παντού να σκορπίζεις, τυχνάσεις το φως. Και όλοι να λένε να μοιάζω πως. Ναι, πολύ πολύ. Το 3 μου έπεσε. Το 3 έπεσε στον πάνω και το κόλλησε. Περίμενα να κάνεις μαλακία. Happy και birthday. Birthday. Μαλάκα, και δεν τα έχει όλα. Ναι. Καλά ρε φίλε, ένα πράγμα σου είπα να κάνεις. Ένα πράγμα. Εγώ φταίω που λείπουν γράμματα από τη συσκευασία. Ναι. Περίμενε. Περίμενε να σου ανοίξω. Ρε είναι ωραία όλα. Άλλαξε το δωμάτιο, ε. Ναι ρε, καμία σχέση. Είναι και τώρα με τα κάδρα που θα βάλεις. Θα είναι τέλειο. Μπράβο. Ναι, θέλω να φτιάξω εκεί πέρα DIY το tile. Αυτό με τα πλακάκια. Σε αυτό, στο τρεσουάρ. Όχι στο τρεσουάρ. Ένα στοικέ, τα 5 ευρώ. Α, οκ. Α, και δίπλα στο. Ναι, ναι. Το τραπεζάκι δίπλα. Ωραία, πες, αυτό μου το πήρε η μαμάκα μου. Ναι. Και αυτό. Τι γράφει? M από το. Μικρή Ολλανδέζα. Μικρή Ολλανδέζα. Και το W. Από το Welcome. Και το Shaket αυτό μου πήρε. Το αγόρι τι σου πήρε. Και τώρα θα ανοίξουμε και το δώρο τη Φωτεινή. Ποιο πιστεύει ότι το έχει τυλίξει, ο Πάνος ή η Φωτεινή? Αυτό ξεκάθαρα ο Πάνος. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδε πόσο έχω βελτιωθεί. Τέλεια, πάρα πολύ καλό. Τι να είναι, άραγε, πού το πρόλαβες? Wow! Την είχα ρωτήσει τι θέλει γι' αυτό. Ναι, είναι φανταστικά τα δώρα σας. Α, ωραία, το πήρε, ωραία. Τι είναι αυτά, α, σε μαύρο. Ναι, τα είχα πάρει ήδη σε άσπρα και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήθελα να τα έθελα και σε μαύρα. Και τώρα περιμένω το δώρο του Δημήτρη. Έχω κλειστά μάτια μου, πού είναι. Τι είναι αυτά? Το rice to fly, επιτέλους, ανυπομονώ να το φάω, θα φάω πρώτα αλουμινό και μετά γλυκό. Να ταΐσω και τα παιδιά πρώτα. Όλοι να φάμε, να πιούμε και να χράψουμε. Θα σβήνουμε την ίδια τούρτα δύο φορές με άλλα κεράκια τώρα. Ωραία. Για τους υπόλοιπους. Ωραία, awkward. Awkward. Τι γίνεται ρε παιδιά! Πείτε βρε τραγουδάκι! Ωραία, να σας βάλω σε όλους. Σας ευχαριστώ.
Παίζουμε το What Do You Mean. Ένας κριτής διαλέγει μια φωτογραφία από τις πολλές. Οι υπόλοιποι έχουμε λεζάντες και προτείνουμε μια λεζάντα τέλος πάντων για αυτή τη φωτογραφία. Ο κριτής επιλέγει την καλύτερη λεζάντα και έχει πολύ γέλιο. Είναι πολύ ωραίο και δεν θέλει γνώσεις. Οπότε είναι γαμάει. Ωραία, η φωτογραφία. Τώρα βρήκα. Βρήκα. Πώς το λένε? Όταν τρώει ο κόλος σου και αμολάς μια δυνατή για να τον ξύσεις. Όταν το ταμπόν χτυπάει κατά βάθος στο σημείο G σου. Όταν αναμνήσεις με το άλλο σου χέρι και αισθάνεσαι ότι σε απατάς. Όταν είσαι χορτοφάγος και δεν τον έχει και δεν το έχεις πει σε κανέναν εδώ και 7 λεπτά. Οκ. Νομίζω θα βάλω αυτό. Ποιο? Όταν το παίζεις με το άλλο χέρι. Ε, όχι ρε φίλε, με το χορτοφάγο ρε φίλε. Τι βλακίες είναι αυτές? I'm the meme lord. Χαοτικό πρωινό σήμερα. Η ώρα είναι 11 παρά 5. Έχω πτάει στα παιδιά. Έχω, τα έχω βγάλει βόλτα. Είναι έξαλα και τα δύο. Αυτός έχει ζούμις. Γραβγίζει ο ένας τον άλλον. Επίσης αυτός δεν μ' άφησε. Έχει βιολογικό ρολόι πλέον. Γιατί εντάξει, το σταίζω συγκεκριμένες ώρες. Και ήθελα να κοιμηθώ μισή ωρίτσα παραπάνω. Μισή! Και δεν μ' άφηνε το αρχή. Ερχότανε. Δεν κοιμήθηκε σήμερα μαζί μου. Ερχότανε μέσα και. Πώς το λένε. Πηδούσε στο κρεβάτι, αλλά δεν πηδούσε π.χ. στα πόδια μου. Ερχότανε εδώ έτσι. Παπ! Και μόλις είχε φάει και μία κουράδα και μου μύριζε και. Α, ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, οπότε σηκώθηκα. Τώρα θα έχω παραγγείλει καφέ για κουλούρι, θα κάνω κάτι δουλίτσες, θέλω να πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να πάω από το στούντιο να τελειώσω αυτό που έχω να κάνω. Έχω ανοίξει τα μαγαζιά, ακόμα δεν έχω πάει. Δεν ξέρω. Θέλω τόσο που να πάω, απ' την άλλη βαριέμαι, θέλω απλά να πάω να χαζέψω, δεν θέλω να κλείσω ραντεβού με κανέναν και τίποτα. Θα πάω αυτές τις μέρες, αλλά σιγά σιγά. Έχει και πολύ ωραίο καιρό. Οπότε είναι η ώρα να κλείσω για νύχια, χέρια πόδια, έτσι να το ζήσω πάλι. Τα χέρια τα έχω και τόσο καιρό χωρίς νύχια. Αχ, λίγο να μπούμε πάλι σε μια ρουτίνα. Καλοκαιρινή, ανεξιάτικη. Ανεξιάτικη θέλω, καλοκαιρινή. Έπλυνα χθες τα στρώματα γυμναστικής, γιατί δεν είχα σκεφτεί ότι και αυτά πρέπει να πλένονται. Και το νερό είναι μαύρο. Ιου. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να αλλάξω το νερό. Θέλω να κάνω και μπάνιο βέβαια. Θέλω να κάνω πρώτα μπάνιο. Γιατί θέλω να το ξανακάνω άλλη μια φορά αυτό με το νερό. Κάτσα άλλο λίγο θερμοσύφωνα. Πάω να ξυπνήσω και το Δημήτρη σιγά σιγά. Ήρθαμε να κάνουμε τα πολλά ψώνια. Επίσης πήγα να παρκάρω, στρίβω δεξιά, στρίβει και μια άλλη δεξιά που έχει μία θέση. Και η καριόλα χώθηκε έτσι ενώ είχα βάλει ήδη, αλάρμ. Λατρεύω τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν και ό,τι να είναι πράγματα. Το είπα, λατρεύω. Μπορεί να μην χρειάζομαι τίποτα, αλλά θα τα κοιτάξω όλα. Μέχρι και τα παιδικά. Ειδικά τις Barbie. Ψεύτικα λουλούδια! Δημήτρη! Έχει σε φλαμίνγκο. Αν και δεν ξέρω πού να το βάλω. Το αφήσουμε. Δεν ξέρω. Το θες, το χρειάζεσαι. Για το στούντιο έλεγα, αλλά εντάξει, μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Εγώ για πλάκα τα έβγαλα, αλλά κάπως μου αρέσει γιατί είναι το δωμάτιο. Ίσως δεν ταιριάζει πολύ, κάτσε να δω τι άλλο έχει. Ωχ, κάτι γράφει. Love. Τι γράφει? Εγώ. Λέγω. Ολέ. Όχι, δεν μ' αρέσει. Άμα γράφει κάτι, δεν μ' αρέσει. Love. Ιου. Δεν μ' αρέσει. Αρωματικά να πάρουμε για το σπίτι. Ξέρεις, σκέφτηκα. Τα αρωματικά. Να μην τα βάζουμε, να τα δίνουμε να τα τρώει ο Μάντροξ, ώστε ό,τι βγάζει να είναι αρωματικό. Ναι. Θες να το φάει όντως όμως. Ναι, ισχύει. Θα
αυτό. Ό,τι καλύτερο έχω δει σε Barbie. Oh my god! Αυτές οι δύο είναι μόνο. Wow! Ενθουσιάστηκα. Λαχταριστά lip gloss. Αφήσαμε τελικά το στρατέγκο γιατί είχε 30 ευρώ. Αφήσαμε και το ταμπού γιατί έχουμε τα νύμψη. Και τώρα κοιτάμε αυτό. Αυτό έχει 13 ευρώ. Όχι, δεν. Αυτό δεν παίζει την δύο άτομα. Κουράστηκα ήδη. Κι εγώ. Πάμε σπίτι. Ναι. Παραγγελούμε. Έχουμε κουραστεί και δεν έχουμε κάνει τα ψώνια. Είναι άδειο το καράτσι. Μόνο μαλακίες. Όπως σε φανταζόμουν στα πιο τρελά μου όνειρα. Να κρατάς τη γάνη. Για σένα. Όχι, αν μου φέρεις το κεφάλι. Δεν ξέρεις πόσο ακριβά είναι. Πόσο έχει. Αυτό πήρα το πιο οικονομικό. Το αυτό που έβλεπα, που μου άρεσε, είχε 50 ευρώ. Γιατί πήρες το πιο οικονομικό. Τα τσιγκουρεύτηκα. Γιατί πρέπει να πάρεις ένα καλό, να έχουμε. Τώρα βλεφαρίδες. Μαζεύω σκατάκια και κατακλάκια. Μαζεύω τα πράγματα του σούπερ μάρκετ και ξεκινάει μαγείρεμα. Και τώρα ξεκινάει το πιο γρήγορο σούπερ μάρκετ haul. Πιο γρήγορο και από αυτό που είχα κάνει μια άλλη φορά. Λουλούδια. Άλλα λουλούδια, ζωντανά. Άπειρο χαρτί κουζίνα γιατί έχω ένα μάντοξ. Πέρασε και από το pet shop. Πάνε. Λιχουδιέ για την εκπαίδευσή τη. Το ματζαφλάρι τη τσίλη για το μπαλάκι. Και έχει ένα μπαλάκι μέσα αυτό. Πίτσα 1, πίτσα 2, σπανακόπιτα. Άλλα για να κλάνουμε όλη νύχτα. Airwick, ώστε εκτός από σκατό να μυρίζουμε για όνομα. Nesquik και Cheerios. Νερά. Χυμό πορτοκάλι. Μουστάρδα. Σάλτσα σόγιας. Ταμπών. Τσακουλάκια τα περιπτώματα. Σκηνάκι γυμναστικής. Τα νετ. Φέτες χάουντα. Σαλάμι αέρος. Γιατί το λες χάουντα. Γιατί έτσι λέγεται. Στην ήθελα σκοτόπουλα φιλέτα για να φτιάξω τώρα φαΐ. Το φαΐ του Maddox. Φέτα, Velcro straps, αυτό που δεν ξέρω τι είναι. Αυτό επίσης που δεν ξέρω τι είναι. Last Sensation, άλλο στο χρώμα έτσι μπορντό καφέ, μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο Mastering Eyeliner, τα αγαπημένα μου. Και τη Sky High της Maybelline για να δοκιμάσω. Και ένα bowl για σαλάτες, οτιδήποτε. Λάδι, πιπεριά πράσινη, σαλάτα iceberg, πιπεριές κόκκινες. Αγκουράκια, ντοματίνια, ντομάτες κανονικές. Οι αγαπημένες μας πίτες, κριτσινάκια. Ψωμάκια, το μπισκοτάκι του Δημήτρη, ψωμί του τόστ, μάσκες μιας χρήσεως, ξηραφάκια, ψαλιδάκι, αφρόλουτρα, σφυρί, σακούλες σκουπιδιών, τηγάνι καινούριο, τρία διαφορετικά ντετόλ για να μην βαριόμαστε. Α, τελειώσαμε! Επιτέλους. Το βιβλίο μου δεν το έδειξες. Α, το βιβλίο σου πού το έβαλες. Και το βιβλίο του Δημήτρη, από Στέφεν Φράι, Στίφεν. Στίφεν Φράι, είναι Στίφεν Φράι, είναι ένας από τα ιδέρματά μου. Είναι φοβεράς, είναι αντεγιά. Είναι ηθοποιός, συγγραφέας, intellect, αλλά έχει πολύ χιούμορ και θα αρχίσω τώρα να παίρνω όλη τη συλλογή του στο βιβλίο. Είναι φοβεράς. Μπορώ να σου τσακίσω το βιβλίο. Όχι, όχι. Αχ, το κάνω κι εγώ. Ναι. Μη πρόσεχε όμως, ε. Εντάξει, καλά. Για φέρω να δω, είναι καλό. Φεύγω. Κουράς εσύ, οριακά. Είσαι και δύο μέτρα αγόρι. Το φωτιστικό μην σπάσεις. Μόνο μου. Σκάσε. Μάτσε λίγο μην πας. Καλό είναι. Εντάξει, είναι λίγο στιφ. Θέλει λίγο φτιάξιμο γι' αυτό. Εδώ θα το φτιάξω. Οκ. Δεν σας λέω τη συνταγή. Την έχω πει 1500 φορές σε αυτό το κανάλι. Γιατί δεν κάνω και κάτι άλλο όταν μαγειρεύω. Οπότε, I'm sorry για όσους είστε καινούργοι. Θα πρέπει να δείτε παλαιότερο βίντεο. Καλά, για να βρουν βίντεο που μαγειρεύουμε, θα πρέπει να δουν 500 βίντεο. Ισχύει. Άρα καλό για μας. Είναι σπάνια φαινόμενο. Πάω να βάλω πιτζάμες. Έλα, έλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι με το μπουστάκι και το τζιν.